Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις από τον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Η απεσταλμένη του Όπεν, Αδαμαντία Λιόλιου, θα την συναντήσουμε αμέσως τώρα. Αδαμαντία, καλησπέρα, γιατί έρχονται στο φως συγκλονιστικές εικόνες από τον βομβαρδισμό σε προσφυγικό καταβλισμό στην Τζαμπαλίγια. Είχαμε επιθέσεις από αέρος, συνεχή χτυπήματα στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίγια στην Γάζα. Έρχονται στο φως και κάποιες σοκαριστικές εικόνες. Αναφορές κάνουν λόγο μάλιστα και για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της μέχρι τώρα, πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε από δυτικά μέσα, αλλά ακόμη και από αραβικά, είναι 50 οι νεκροί. Δεν αποκλείεται, όπως λέγεται, να αυξηθεί και ο αριθμός των νεκρών τις επόμενες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολλούς τραυματίες και ένα δράμα που είναι σε εξέλιξη, με αναφορές ακόμη και πληροφορίες από τους γιατρούς της περιοχής, καθώς περιθάλπτουν αυτή την ώρα τους ασθενείς. Υπάρχει και επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ ότι υπήρξε χτύπημα στον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμπαλίγια. Μάλιστα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι κατάφεραν να εξοντώσουν τον Ιμπραχήμ Μπιάρι, ο οποίος είναι αρχηγός της Χαμάς, αυτός που έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο στην έναρξη αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως λένε, του Ισραήλ στην Βόρεια Γάζα. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να εξοντώσουν το σημείο όπου βρισκόταν ο ίδιος, έπληξαν και άλλες εγκαταστάσεις, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη υποδομή. Με τις εικόνες και τις πληροφορίες να έρχονται στο φως της δημοσιότητας συνέχεια από την συγκεκριμένη περιοχή και μια ανθρωπιστική κρίση, όπως λέγεται και γράφεται, να βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε, Χρύσα, ότι και εδώ που βρισκόμαστε και στο Τελαβίβ πριν από λίγο ήχησαν οι σιρήνες, είχαμε αναχαιτήσεις πυράβλων, πρόκειται για ένα μπαράζ ρουκετών που ήρθε προς τα εδώ, προς την πρωτεύουσα του Ισραήλ, όπως και προς το κεντρικό Ισραήλ. Εμείς στο σημείο που και βρισκόμαστε, είμαστε στο Τελαβίβ, μπορούμε και καταγράψαμε με την κάμερά μας, με τη βοήθεια του Δημήτρη του Αλεξάκη, τις αναχαιτήσεις που διαπιστώνονται στον αέρα και ακούμε τους ήχους των εκρήξεων, καθώς λειτουργεί το Iron Dome, το σύστημα που προστατεύει εδώ το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες κατευθύνονται προς τα καταφύγια, όπως είναι και η οδηγία. Άλλωστε είναι συνεχής εκτοξεύσεις ρουκετών τα τελευταία 24 ώρα, κυρίως από τότε που ξεκίνησε το Ισραήλ, που όπως ανακοίνωσε να επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Και κλείνοντας μόνο, να πούμε ότι πληροφορούμαστε πως ο Άντονι Μπλίνκεν θα βρίσκεται την Παρασκευή στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, όπως και άλλους αξιωματούχους. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο θα διακόψουμε ξανά τη ροή του προγράμματός μας. Καλό βράδυ.